να είχε έτοιμο ένα πλάνο ώστε, όπως τα BRICS παράδειγμα, ή συνεργασία με χώρες όπως το Ιράν, η Ρωσία, δεν εννοώ εκτός ευρώ, αλλά συνεργασία προκειμένου να καταπολεμηθεί η λιτότητα και με χώρες εκτός Ευρώπης και Ευρωζώνης. Και επίσης, ενώ η χώρα δοκιμάζεται, δεν θα πρέπει να τεθεί επιτάπητος και η φορολόγηση της εκκλησιακής περιουσίας. Μάλιστα. Και αυτός καλός για δημοσιογράφος. Ναι. Εμείς οι μηχανικοί μπορούμε να κάνουμε πολλές δουλειές, είναι αλήθεια. Λοιπόν, μου δίνεις, είναι πολύ ωραίο το ερώτημα γιατί... Μήπως αρχίσω να σπουδάζω σχέδιο. Το ερώτημά σου είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι όλο αυτό το διάστημα, ενώ βρισκόμουν εγώ κάθε δεύτερη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, διαρκώς σε μια διαπραγμάτευση σκληρή, δεν καθίσαμε σταυρωμένα τα χέρια. Κάποιοι μας κατηγορήσαν. Γιατί λέει πήγε στη Μόσχα. Γιατί πήγε ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Αντιπρόεδρος στην Κίνα. Γιατί κάποιοι πήγανε στο Ιράν. Μα δεν πήγαμε για να πάρουμε χρήματα για να φύγουμε από το ευρώ. Διότι θα ήταν αστείο να το πιστεύει κανείς αυτό. Χρωστάμε 340 περίπου δις. Δεν μπορεί κανένας να τα πληρώσει αυτά. Πήγαμε όμως για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας προοπτικής διακρατικών συμφωνιών που θα δώσουν επενδύσεις στη χώρα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δουλειές. Αυτό κάναμε και στη Ρωσία για τα αγροτικά προϊόντα και για τον αγωγό, το ενεργειακό σχέδιο. Αυτό συμφωνήσαμε και με το Ιράν που τότε μας κατήγγειλαν κάποιοι. Μα πηγαίνετε στη χώρα εκείνη. Και όμως το Ιράν συμφώνησε και διαφαινόταν από τότε με τις ΗΠΑ και μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Είναι μια οικονομικά δύναμη αξιόλογη και στον ενεργειακό τομέα και στις εμπορικές σχέσεις και στον τουρισμό ακόμα. Κάναμε συμφωνία με την Κίνα να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων. Διαπραγματευτήκαμε το θέμα της Κόσκο και καταφέραμε από εκεί που οι προηγούμενοι το είχαν 67% στους Κινέζους να πάει στο 51%. Έχουμε ανοίξει προοπτικές και δυνατότητες σε αυτή την κατεύθυνση. Προοπτικές οι οποίες βέβαια δεν μπορούν να δώσουν καρπούς μέσα σε 3 μήνες, σε 2 μήνες. Χρειάζεται ένα βάθος χρόνου. Αυτές οι προσπάθειες που κάναμε να καρποφορήσουν και να δώσουν αποτελέσματα. Τώρα, θέτεις και ένα θέμα το οποίο είναι. Την εκκλησιαστική περιουσία. Θέλει πολύ χρόνο για να συζητάμε για την εκκλησιαστική περιουσία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε τυχεροί που έχουμε στην ηγεσία της Εκκλησίας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φωτισμένος και με διάθεση να συμβάλλει στη δύσκολη στιγμή που περνάει σήμερα η χώρα. Χρειάζεται διάλογος ουσιαστικός ανάμεσα στην πολιτεία και στην Εκκλησία. Διάλογος ώστε να δούμε το μεγάλο ζήτημα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας, προς όφελος και της Εκκλησίας, αλλά και του κράτους, σε αυτή τη δύσκολη φάση που βρισκόμαστε. Και νομίζω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις να προχωρήσει αυτός ο διάλογος. Τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε. Αν ομιγέννητο δικαιωθεί η ανησυχία Τσακαλώτου και εμφανιστούν απέναντί μας οι δανειστές την επομένη των εκλογών, την επομένη της αξιολόγησης, στο θέμα του χρέους, κλειστή, όχι ανοιχτή σε διάλογο και σε συζήτηση. Εμείς θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το τρίτο μνημόνιο. Θέλω να πω, αν δεν μας δώσουν αυτά που προσδοκούμε για το χρέος, εμείς θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το τρίτο μνημόνιο. Και το ρωτώ γιατί τα έχετε συνδέσει αυτά τα δύο. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ είμαι αισιόδοξος, διότι έχει αλλάξει το κλίμα στην Ευρώπη. Αυτή η περιπέτεια που περάσαμε, η μεγάλη περιπέτεια της σύγκρουσης, που οδήγησε όμως έναν συμβιβασμό, έχει δώσει στη φαρέτρα μας μια σειρά από επιχειρήματα, έχει αλλάξει το κλίμα στην κοινή γνώμη της Ευρώπης. Δεν είναι το κλίμα οι τεμπέληδες Έλληνες που διεκδικούν, αλλά ένας λαός που αδίκως έχει υποστεί μεγάλες θυσίες και πρέπει επιτέλους να βγει από την κρίση. Και πλέον είναι φανερό, εγώ θέλω να σας θυμίσω μια σκηνή, όταν πήγα μετά το δημοψήφισμα και λίγο πριν τη συμφωνία, Τετάρτη αν δεν θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή ακριβώς στη μέση των δύο κορυφαίων στιγμών, όταν πήγα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπήκα μέσα και ήταν ένας απόλυτος διχασμός. Οι μισοί με επεφημούσαν και οι άλλοι μισοί με αποδοκίμαζαν. Με αποδοκίμαζαν οι άνθρωποι του Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Μημαράκη και του κυρίου Σαμαρά, το κόμμα της κυρίας Μέρκελ στην Ευρώπη. Και μάλιστα μου κουνούσε το δάχτυλο επικεφαλής ο κύριος Βέμπερ λέγοντας ότι εσείς οι Έλληνες ζητάτε παραπάνω από όσα μπορείτε και από όσα αξίζετε. Αλλά η άλλη μισή, όλο το προοδευτικό μπλοκ, η μεγάλη πλειοψηφία των σοσιαλιστών, σε αντίθεση με την κυρία Γεννηματά εδώ, οι πράσινοι,
οι οποίοι μας υποστηρίζουν και η αριστερά, ήταν αυτοί οι οποίοι μας υποστηρίξαν, ήταν μαζί μας, μας στηρίξαν σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό φάνηκε και αργότερα. Η Γαλλία ήταν ένας σύμμαχος και ο Ολάντ. Ο Ρέντσι ήταν ένας σύμμαχος. Θέλω να πω λοιπόν ότι τώρα πια έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες, διότι έχει αλλάξει η κοινή γνώμη, έχουμε δείξει ότι εμείς δεν είμαστε παράλογοι, δεν θέλουμε να σπάσουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν είμαστε μια αντιευρωπαϊκή δύναμη, αλλά θέλουμε μέσα σε ένα συμβιβασμό να τηρηθούν οι υποσχέσεις από όλες τις πλευρές. Και κάτι ακόμα, το είπα στην αρχή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακόμα και Κομισιόν, σε πολύ θετικότερες θέσεις στο ζήτημα του χρέους. Θέλω λοιπόν να είμαι αισιόδοξος. Αλλά εγώ να πάρω και την περίπτωση εκείνη που λέει ότι έρχονται και λένε εδώ, θα σας βάλουμε μέχρι να σας εξουδετερώσουμε εντελώς. Κύριε Χατζηνικολάου, πείτε μου, πότε θα είναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες σε αυτή την πιθανή νέα διαπραγμάτευση να έχουμε πιο δυνατά χαρτιά? Αν έχουμε μια κυβέρνηση αδύναμη, αν ο ελληνικός λαός την προσπάθειά μας, την προσπάθεια των 7 αυτών μηνών, δεν την αξιολογήσει ως ένα θετικό δείγμα γραφής και δεν την επικροτήσει με την ψήφο του, αν δεν μας δώσει την ισχυρή εντολή, ή αν έχουμε μια ισχυρή εντολή να σταθούμε ξανά διεκδικώντας? Και να το πω και πιο έτσι λαϊκά. Δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε, ότι θα είναι καλύτερα αν πάει ο κ. Μημαράκης να διαπραγματευθεί σε περίπτωση που έχουν αρνητική στάση? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ρητορικό. Και όχι διότι τον υποβιβάζω, ρητορικό, τον υποτιμώ, το ερώτημά σας. Αλλά γιατί θεωρώ ότι η λογική του ναι σε όλα και τις διαπραγμάτευσεις με τα χέρια δεμένα ποτέ δεν ήταν αυτή η οποία θα έφερνε καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντως μιλά για εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, ενώ εσείς όχι. Κύριε Χατζηνικολάου, μου δίνει την ευκαιρία να σας πω ότι αυτό θα, κάποια στιγμή θα δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά. Το πρότεινα εγώ στη συνάντηση των αρχηγών στις 6 Ιουλίου, μετά το δημοψήφισμα. Μάλιστα. Επομένως, να και κάτι είναι, που συμφωνείτε και θα μπορούσατε να το κάνετε μαζί. Δεν πιστεύω όμως ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο, να είμαι ειλικρινής. Γιατί? Γιατί έχουμε, για παράδειγμα, Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, δεν έχουμε? Όπου έρχονται τα κόμματα, λένε τις απόψεις τους, συζητάνε, ενημερώνονται. Την εξωτερική πολιτική όμως τη χαράσει το Υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνηση της χώρας, ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός, με βάση την πολιτική εντολή που έχουν λάβει από τον ελληνικό λαό. Όταν εμείς λοιπόν στο θέμα της διαπραγμάτευσης βάζουμε ως προτεραιότητα το χρέος, ενώ οι άλλοι λένε βιώσιμο, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το σταμάτημα των ομαδικών απολύσεων, όταν οι άλλοι σε μια νεοφιλελεύθερη γραμμή λένε δεν πειράζει, αυτά ας τα έχουμε, όταν βάζουμε το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας από τα κοράκια, όταν οι άλλοι λένε εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Εδώ υπάρχει διαφορά ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Μεγάλη διαφορά ιεράρχηση. Βεβαίως να υπάρχει συμβούλιο για τη συζήτηση στο θέμα της διαπραγμάτευσης, να είναι όλοι ενήμεροι, να θέτουν, να βάζουν τις δικές τους πινελιές. Να συμβάλλουν αν χρειαστεί, γιατί εγώ είμαι ανοιχτός σε απόψεις, σε θέσεις. Αλλά την πολιτική για τη διαπραγμάτευση την χαράσει η εκλεγμένη κυβέρνηση με βάση την εντολή που παίρνει από τον ελληνικό λαό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε το βράδυ στον ΕΝΙΚΟ. Και εγώ σας ευχαριστώ, αν και μαγνητοσκοπημένη η συζήτησή μας, διότι αυτή την έχετε την ομιλία στην Κρήτη. Δεν γινόταν διαφορετικά. Εν τούτης ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Το έχω αναγγείλει ότι θα ήταν μαγνητοσκοπημένη, όπως ανήγγυλα ότι θα ήταν μαγνητοσκοπημένη σαν ζωντανή. Όπως και έγινε, χωρίς μοντάζ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.